Λοιπόν, κυρία Γωγό. Hi. Χαίρετε. Γεια σας. Ένα πολύ αναμενόμενο βίντεο. Μας το ζητήσατε πάρα πολύ. Εδώ και πολύ καιρό. Ναι. Είναι ψυχοεκπαίδευση για παιδιά 12 ετών και άνω. Θα μπει στη λίστα. Ψυχοεκπαιδεύοντας τη Γωγό ή ψυχοεκπαίδευση με τη Γωγό. Έχουμε κάνει ένα ικανό διάλειμμα, φιλενάδα. Ναι, ξέρω. Γιατί ξεκίνησαν τα σχολεία μας. 6 Σεπτεμβρίου. 6 Σεπτεμβρίου, α, okay. Εμάς τότε ξεκινούσαν 15 όταν ήμεθα μικρή. Ναι, και εμάς στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα 15 ξεκινούσαν. Στην Ελλάδα 15 του μηνός, ναι. Και ο κόσμος όλος ρωτάει πώς είναι η Γωγό, πώς της φαίνεται η Κύπρος και θέλουν να ακούσουν τις εντυπώσεις σου. Τις εμπειρίες μου. Τις εμπειρίες σου. Για πες. Και τη γνώμη μου. Και τη γνώμη σου, βέβαια. Λοιπόν, τα σχολεία στην Κύπρο είναι πιο ωραία. Αχα. Στην Ελλάδα. Από την Ελλάδα. Από ό,τι στην Ελλάδα. Ναι. Γιατί είναι πιο οργανωμένο το σχολείο σε αυτό που πάω εγώ. Είναι πιο φιλικά τα παιδιά. Δηλαδή, ας πούμε, από την πρώτη μέρα που ήμουνα στο σχολείο ήταν κάτι κορίτσια που με κατάλαβαν και μου είπαν, εντάξει, όλα καλά, θα τα μάθεις τα παιδιά, θα μας μάθεις και εμάς. Και αυτό μ' άρεσε. Και γενικά από εκείνη την περίοδο και μετά άρχισα να εξοικειώνομαι λίγο με το σχολείο. Άρχισα να είμαι συνεπής στο σχολείο, να αυτό φέρνω... Αυτό πρέπει να το πούμε, ναι. Αυτό. Ναι. Αυτό πρέπει. Εδώ πρέπει να δώσουμε τα εύσημα και να το πούμε και να το βρούμε, το φωνάξουμε, ότι άμα θέλει ένα παιδί μπορεί. Άμα θέλει ένα παιδί μπορεί. Γιατί εγώ θέλει και προσπαθεί και το έχει επιτύχει να ανατρέψει εντελώς τη σχέση της με το διάβασμα. Μπράβο ρε εγώ. Θες να μιλήσεις λίγο παραπάνω γι' αυτό? Ήταν μια απόφαση που την πήρες πέρσι αυτή, δεν είναι? Την πήρα όταν τελείωσε το... Όταν τέλειωνε το καλοκαίρι, σας έλεγα με τον μπαμπά, φέτος θα διαβάσω, φέτος θα είμαι συνεπής. Η αλήθεια να λέγεται ήταν ότι η μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο είναι δύσκολη για αρκετά παιδιά. Ναι. Και για σένα ήταν δύσκολη. Νομίζω έτσι όπως μου το έχεις πει, ξέρω εγώ, πέρσι μετά την πρωτοχρονιά, όταν ήταν το δεύτερο τετράμινο. Τι είχα πει? Μου είχες πει μια μέρα ότι ξέρεις, κάπου έχασα την μπάλα γιατί στην αρχή μου φάνηκαν δύσκολα, δεν προσπάθησα πολύ και μετά όταν αποφάσισα να προσπαθήσω ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Θυμάσαι που το είχαμε συζητήσει? Δεν θυμάμαι. Εσύ ρε, είχες έρθει σε κάποια φάση και είπες ότι σας προειδοποιώ αγαπητοί μου γονείς ότι η βαθμή μου δεν θα είναι καλή. Α, ναι. Ναι, εντάξει, ήταν πολύ καλύτερη η βαθμή σου από ό,τι περίμενες. Και αυτό ναι. Να το πούμε. Γιατί πολλές φορές είμαστε αυστηροί κρίτες του εαυτού μας. Ναι. Εγώ είμαι σίγουρη ότι η βαθμή σου δεν θα ήταν στα πατώματα όπως νόμιζες. Ότι θα ήταν αρκετά καλή βαθμή, αν σκεφτεί κανείς ότι διάβαζες και πολύ. Αλλά σε κάποια φάση μου είπες ότι το παραδέχομαι, ότι με δυσκόλευε πολύ το διάβασμα και κάπου το είχα παρατήσει, κάπου είχα αφήσει την προσπάθεια. Ναι. Ναι. Απογοητεύτηκες και άφησες την προσπάθεια. Ναι. Και συζητούσαμε πέρσι, δηλαδή από το Γενάρη μέχρι και τον Ιούνιο που ήταν εξετάσεις, το συζητούσαμε αυτό το πράγμα ότι εντάξει ρε παιδί μου, shit happens. Shit happens, ναι. Μπορεί να μας ξεφύγει κάτι, αν όμως το θέλουμε και το επιθυμούμε. Επίσης ήταν πάρα πολύ σημαντικό και πολύ θετικό ότι εμπιστεύτηκες τους γονείς σου και τους μίλησες και τους είπες αυτό που συνέβαινε. Ναι. Γιατί υπάρχει αυτός ο φαύλος κύκλος, άμα δεν προλάβουμε να πούμε κάτι, άμα ντρεπόμαστε να πούμε κάτι, να μην το λέμε και μετά να έρχεται και κάτι άλλο που επίσης ντρεπόμαστε να μην το πούμε γιατί δεν έχουμε πει κάτι προηγούμενο και να μπαίνουμε σε μια διαδικασία που να απομακρυνόμαστε από τους γονείς μας γιατί κρατάμε κάποια μυστικά. Ναι. Και επίσης να νομίζουμε ότι οι γονείς μας θα θυμώσουν πολύ άμα ακούσουν αυτά τα μυστικά. Τελικά οι γονείς θυμώσαν πολύ? Όχι. Καθόλου. Αντίθετα, με βοηθήσατε. Άμπρα. Γι' αυτό είναι σημαντικό να ψυχοεκπαιδεύονται και οι γονείς, όχι μόνο τα παιδιά. Ναι. Για να καταλαβαίνουν οι γονείς ότι δεν είναι το τέλος του κόσμου αν ένα παιδί
το χάσει λίγο με το διάβασμα και μπορεί ανά πάσα στιγμή, εφόσον το αποφασίσει, να το ξαναπάρει στα χέρια του το τιμόνι. Ναι. Όπως με βλέπετε και εμένα να οδηγώ μετά από πολύ καιρό. Οπότε η γογό ήρθε και είπε, εγώ θα πω την αλήθεια, λυπάμαι που δεν την έλεγα πιο νωρίς, αλλά έχω ζοριστεί. Και μάλιστα έχεις πει κιόλας ότι κάπου και μέσα στην τάξη δυσκολευόσουν να παρακολουθήσεις το μάθημα και σου φεύγε το μυαλό σου, έκανες το λεγόμενο daydream. Daydreaming. Mm. Και ξέρεις ότι είναι πολύ εύκολο για τα παιδιά στην εφηβεία να διαφεύγουμε τον daydreaming. Ονειροπόληση της μέρας σημαίνει, ενώ κάθεσαι στο θρανίο σου, ενώ κάνεις κάτι άλλο, το μυαλό σου τώρα να ξεφεύγει. Τώρα αυτό το daydreaming το κάνω πολύ σπάνια στην τάξη. Μα τον daydreaming είναι ωραίο να το κάνεις μέσα στο αυτοκίνητο καθώς οδηγούν οι γονείς σου ή να το κάνεις καθώς ακούς μουσική, ναι, ή όταν χαλαρώνεις. Είναι καλό το daydreaming, δεν είναι κακό. Είναι ένας τρόπος να αναπτυχθεί και ο εγκέφαλος μας και η φαντασία μας. Ναι. Λοιπόν, εγώ πέρσι πέρασε μια μεγάλη δυσκολία γιατί έδωσε 6 μαθήματα εξετάσεις. Ενώ τα παιδιά στην και να πω κάτι. Ναι. Τα παιδιά που ήταν πρώτη γυμνασίου εδώ στην Κύπρο έδωσαν μόνο γλώσσα και μαθηματικά. Ενώ εμείς δώσαμε 6. Ενώ εγώ έδωσα 6. Και κάθισε και τα διάβασε το κορίτσι μου. Σε έβλεπα που έβαζες προσπάθεια και ανταμείφθηκε η προσπάθεια σου. Ήταν μια χαρά η βαθμή σου στις εξετάσεις. Ξεκινήσαμε μαζί να διαβάσουμε, ναι, να διαβάζουμε Οδύσσια βασικά. Και έρχομαι μια μέρα και σου λέω, τελείωσα Οδύσσια, πάω για αρχαία. Ναι, έτσι, δεν μπορώ να πω ότι διαβάζαμε μαζί. Διάβαζες εσύ και ερχόσουν και μου τα έλεγες, μου έδειχνες που ήσουν. Ναι. Γιατί εγώ έχω την άποψη ότι δεν είναι καλό να διαβάζει η μάνα μαζί με την κόρη, για να μην χαλάσει σχέση μάνας κόρης. Όταν λέω ξεκινήσαμε μαζί, ενώ εσύ μου είπες κάνει αυτό επανάληψη και μετά λέω. Ναι, είπαμε να βάλουμε ένα πρόγραμμα. Ναι. Όταν μπερδεύεσαι και έχεις πολλά να κάνεις, είναι χρήσιμο να κάνεις ένα πρόγραμμα. Να τα κάνεις κομμάτια-κομμάτια για να μην σκέφτεσαι πω έχω να διαβάσω 6 μαθήματα από τόσες σελίδες το καθένα, τόσες πολλές σελίδες. Ενώ αν το κάνεις κομμάτι και πεις αυτή είναι Οδύσσια και Οδύσσια είναι τόσα κομμάτια και ξεκινώ αυτό το ένα κομμάτι, νιώθεις καλύτερα όταν μοιράζεις τους στόχους σου σε πιο μικρούς, γιατί νιώθεις μια ευχαρίστηση όταν ολοκληρώνεις εκείνο τον στόχο που είναι πιο μικρός και πας με καλύτερη διάθεση να πας στον επόμενο. Long story short, να μην σας τα πολυλογούμε, τα πήγε μια χαρά το παιδί με τις τελικές εξετάσεις και τον Αύγουστο ήρθε και μας ανακοίνωσε. Για πες τι ανακοίνωσε τον Αύγουστο. Έχω μια ανακοίνωση, λέει. Ναι. Όταν αρχίζει το σχολείο θα προσπαθήσω να διαβάζω. Και να προσέχω και μέσα στην τάξη. Ναι. Και να είμαι συνεπής. Μπράβο. Τι σημαίνει συνεπής? Γιατί μπορεί να σε ακούει και παιδί που να είναι πιο μικρό από σένα και να μην ξέρει τι λέξη συνεπής. Συνεπής σημαίνει να φέρνεις αυτά που χρειάζεται για το μάθημα, να ξέρεις περίπου τι κάνατε στο προηγούμενο μάθημα, να προσέχεις την τάξη, να κάνεις τις εργασίες που έχεις για το σπίτι και γενικά να ακολουθείς τις οδηγίες που σου λέει η καθηγήτρια. Μπράβο. Αυτό σημαίνει. Πάντως έχω να πω ότι πριν μια εβδομάδα περίπου πήγα και έκανα συνάντηση με την καθηγήτρια της Γεωργίας, η οποία εντελώς τυχαία και ζεπτοβατικά είναι και μακρινή μου ξαδερφή, δεύτερη μου ξαδερφή. Πολύ αγαπημένη. Ναι. Εντάξει, ούτε να το προγραμματίζαμε, ρε παιδί μου. Ναι. Να σου κάνει ξαδερφή μου μάθημα. Ναι. Νομίζω σε κάποια φάση μου είχες πει ότι ήταν μια συγγενή σου, ναι, στο σχολείο. Ναι, την πρώτη μέρα που πήγαμε στο σχολείο την είδα τη Ζαχαρούλα και σου λέω αυτή είναι ξαδερφή μου, είναι δεύτερη μου ξαδερφή. Εγώ δεν την αναγνώρισα βέβαια επειδή την είδα πρώτη φορά και δεν λέω. Δεν την ήξερες, όχι. Εν ήξερε ότι θα ήταν η καθηγήτριά μου που θα μου κάνει γλώσσα και λογοτεχνία. Ναι, και την είδα και σου λέω αυτή είναι ξαδερφή μου, σου λέω. Ναι. Δεύτερη μου ξαδερφή, αλλά επειδή έχουν πολύ στενή σχέση οι μανάδες μας, είναι σαν πρώτη μου ξαδερφή. Ναι. Και μετά μαθαίνω ότι είναι η καθηγήτρια της γογός που της κάνει λογοτεχνία, ναι, και γλώσσα. Λογοτεχνία και γλώσσα. Μας κάνει νέα ελληνικά. Τα νέα ελληνικά χωρίζονται σε γλώσσα και λογοτεχνία. Οπότε πήγα στην ώρα επισκέψεων που είχε η ξαδερφή μου Ζαχαρούλα και μου είπε η Ζαχαρούλα ότι είμαι πολύ ευχαριστημένη από την γογό γιατί κάνει τις εργασίες της, φέρνει τις εργασίες της, είναι συνεπής, συμμετέχει στο μάθημα και είναι καλή και είναι και έξυπνη, μου είπε. Και ένιωσα έτσι υπερηφάνεια για σένα που έβαλες ένα στόχο, τον προσπαθείς και τον καταφέρνεις και είσαι.
είσαι συνεπής. Η λέξη συνέπεια έχει ρίζα από τα αρχαία ελληνικά. Εν τω μεταξύ, να πούμε και αυτό, ότι ένα θετικό πλεονέκτημα, ένα πλεονέκτημα που έχει εγώ είναι ότι ξέρει περισσότερα αρχαία, γιατί πέρσι κάναν πιο δύσκολα αρχαία στην πρώτη γυμνασίου στην Ελλάδα από ό,τι στην Κύπρο. Ναι. Ξέρω εγώ. Ας πούμε, αυτή τη βδομάδα στα αρχαία, επειδή έχουμε διαγωνίσμα την άλλη βδομάδα, την άλλη Δευτέρα, αυτή τη βδομάδα κάναμε ενεργητική και παθητική φωνή του ενεστώτα και του μελώντα. Ενώ στην Ελλάδα εγώ έκανα όλους τους χρόνους. Μου το είπε η καθηγήτρια των αρχαίων αυτό. Μου λέει είναι πιο μπροστά εγώ, γιατί κάνανε πιο δύσκολα αρχαία πέρσι στην πρώτη γυμνασίου εκεί παρά εδώ. Ναι. Και μου το είπε και η καθηγήτρια της χημίας, ούτε κάνεις τις εργασίες σου και τις εικόνες και το χέρι σου στην τάξη. Δηλαδή δεν μου το είπε μόνο μια καθηγήτρια να πω άτερε παιδί μου, είναι ένας που τη συμπαθεί ή σε ένα μάθημα το κάνεις σε όλα τα μαθήματα. Θερμά συγχαρητήρια παιδί μου. Είμαι περήφανη για σένα. Είμαι χαρούμενη που πέτυχες το στόχο σου. Σ' αγαπάω ούτως ή άλλως, δηλαδή δεν σ' αγαπάω περισσότερο τώρα επειδή διαβάζεις και είσαι συνεπής. Σ' αγαπάω το ίδιο που σ' αγαπούσα και πέρσι, αλλά είμαι χαρούμενη που είσαι χαρούμενη που πέτυχες το στόχο σου. Αυτό είναι πολύ βασικό να το τονίσουμε, ότι είναι λάθος να νομίζουμε ότι αν εμείς είμαστε πιο συνεπείς θα μας αγαπούν οι γονείς μας περισσότερο. Όχι, οι γονείς οφείλουμε να αγαπάμε τα παιδιά μας, no matter what. Ό,τι και να συμβαίνει. Μπορεί να στενοχωριόμαστε με κάτι, αλλά δεν σημαίνει ότι σταματάμε να τους αγαπάμε. Θέλω να πω για τη λέξη συνέπεια. Η λέξη συνέπεια από τα αρχαία ελληνικά είναι συν και έπος, που σημαίνει συν και λόγια ή λόγους. Ναι. Δηλαδή ακολουθώ τα λόγια ή ακολουθώ τα λόγια τα δικά μου, αυτό που υπόσχομαι το κάνω ή αυτό που μου λένε να κάνω το κάνω. Ναι. Μάλιστα. Άρα είπες ότι το σχολείο είναι πιο οργανωμένο, ότι τα παιδιά είναι πιο φιλικά. Ναι. Ότι εσύ απολαμβάνεις καλύτερα το σχολείο επειδή συμμετέχεις. Ναι. Τι άλλο? Δεν ξέρω τι άλλο. Σαν τι άλλο, ας πούμε. Είχαμε πει στην αρχή του βίντεο ότι σε ρωτάνε πώς είσαι και πώς σου φαίνεται η Κύπρος διαφορετική με την Ελλάδα. Τώρα είπες για το σχολείο. Θες να πεις και άλλα πράγματα που μπορεί η Κύπρος να είναι διαφορετική από την Ελλάδα? Τι διαφορά έχει, ας πούμε, το που μένουμε φέτος με το που μέναμε πέρσι? Πέρσι μέναμε σε διαμέρισμα, ενώ τώρα μένουμε σε ένα μεγάλο σπίτι στο χωριό. Πέρσι ζούσαμε στο διαμέρισμα στην πόλη, τώρα ζούμε στο χωριό, σε μεγάλο σπίτι. Τι διαφορά έχει το ένα με το άλλο? Διαφορά έχει ότι έχω δικό μου δωμάτιο. Αυτό επιτέλους. Είναι το πιο σπουδαίο αυτό. Επιτέλους έχω δικό μου δωμάτιο. Μεγάλη υπόθεση να έχει ένα κορίτσι δικό του δωμάτιο. Ναι. Μεγάλη υπόθεση. Επειδή νομίζω από όταν γεννήθηκε ο αδερφός μου, μοιράζομαι το δωμάτιό μου μαζί του. Οπότε, ναι. Δηλαδή, είχες δικό σου δωμάτιο μέχρι τα 5 και. Μετά το μοιραζόμουν με τον Νικόλα. Για 8 χρόνια το μοιραζόσουν με τον Νικολάκη και τώρα έχεις ξανά δικό σου δωμάτιο. Ναι. Και ο Νικόλας έχει δικό του δωμάτιο για πρώτη φορά στη ζωή. Ναι. Ο Νικόλας είναι λίγο πιο τυχερός επειδή είναι 8 χρονών και έχει δικό του δωμάτιο. Ενώ έφτασα εγώ στα 13 για να έχω ξανά δικό μου δωμάτιο. Ναι, αλλά προηγήσε και εσύ 5 χρόνια που είχε δικό σου δωμάτιο πριν που ο Νικόλας δεν είχε, ας πούμε, από το 1 μέχρι τα 5. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Να σου πω, το σκεφτόμουν και εγώ πάντα αυτό το πράγμα. Επειδή και εγώ έχω 3 χρόνια διαφορά με τον αδερφό μου. Είχαμε το ίδιο δωμάτιο, πρέπει να ήμουν εγώ στην τετάρτη δημοτικού. Ναι. Πρέπει να ήταν αυτός πρώτη δημοτικού και εγώ τετάρτη, γιατί είχαμε 3 σχολικά χρόνια διαφορά και 3 ημερολογιακά χρόνια διαφορά. Και σκεφτόμουν πάντα αυτό το πράγμα, ότι επειδή εγώ ήμουν η μεγάλη και αυτός ήταν ο μικρός, ότι ήταν πιο αυστηρή μαζί μου στην ανάλογη χρονική περίοδο που με εκείνον ήταν λιγότερο αυστηρή. Μεταξύ, ξέρεις τι παρατηρώ? Ότι όσο θα περνάνε τα χρόνια, τόσο πιο πολύ θα βελτιώνεται η σχέση μου με τον αδερφό μου. Αυτό είναι πολύ όμορφο. Και σήμερα μου το έλεγε αυτό μαμά σου το πρωί. Εγώ άρχισα λίγο να ξυπνήσω, γιατί ήμουν κάπως κουρασμένη και είπα ας κάνω μια τεμπελιά Κυριακή μέρα. Και όταν ξύπνησα μου λέει μαμά, δεν θα το πιστέψεις, είναι ο Νικόλας με τη γογό στο δωμάτιό της και βλέπουν τηλεόραση αγαπημένη. Του λέω πουρκουάπα,
Γιατί όχι. Τι σημαίνει αυτό? Πουρκουά πα είναι μια ερώτηση στα γαλλικά που σημαίνει γιατί όχι. Πουρκουά πα. Και βλέπατε, τι βλέπατε, για πες. Βλέπαμε άνιμε. Άνιμε. Εν τω μεταξύ, σήμερα εγώ έμαθα, κυρίες και κύριοι, ότι όλοι μας όταν ήμασταν μικροί, εμείς οι μεγαλύτεροι, βλέπαμε άνιμε, αλλά δεν ξέραμε ότι ήταν άνιμε που βλέπαμε. Γιατί βλέπαμε το Candy Candy, το θυμάστε, κυρίες και κύριοι, το Candy Candy. Τα άνιμε λεγόντουσαν, μπορεί να λεγόντουσαν ιαπωνικά κινούμενα σχέδια. Μπορεί, ναι. Ιαπωνικά παιδικά. Αλλά ήταν άνιμε το Candy Candy. Και μου άρεσε τόσο πολύ το Candy Candy. Πάρα πολύ μου άρεσε. Σαν τη Sailor Moon φάση. Δεν ξέρω τι. Θα ήταν ενδιαφέρον να βρεις το Candy Candy να το δεις τώρα για να μας πεις πόση αλλαγή έχουν τα Candy Candy 40 τα άνιμε 40 χρόνια μετά. Εγώ βλέπω σύγχρονα άνιμε, όχι άνιμε από τη δεκαετία του 70. Όχι αρχαία άνιμε. Είχε όμως ωραία ιστορία. Νομίζω μοιάζουμε τα δικά σας, γιατί από ό,τι μου έχεις πει από τα δικά σου που παρακολουθείς, έχουν μέσα ρομαντική ιστορία. Ναι. Έχουν μέσα δράση. Ας πούμε, εχθές μου είπε ο Νικόλας, τι είναι αυτό το άνιμε στο προφίλ σου που λέγεται ξέρω εγώ romantic killer, και εγώ του λέω πρόκειται για ένα κορίτσι που της αρέσουν πολύ τα βιντεοπαιχνίδια και αγνοεί εντελώς τον έρωτα στη ζωή της και θα εμφανιστεί μια μάγισσα από το πουθενά και θα της πει θα κατασχέσω όλα αυτά τα πράγματα που αγαπάς για να αφοσιωθείς στον έρωτα. Άντε ρε, μα σε ποια ηλικία της έβαλε αυτό το... Στα 16 χρονών. Στα 16. 16, οπότε εντάξει. Εντάξει. Πάει και να έρθει πάλι. Και στη τελική δεν ερωτεύτηκε αυτή, αλλά την ερωτεύτηκαν όλα τα υπόλοιπα γόρια. Αυτή κανέναν όμως. Όχι, κανέναν. Και ακόμη δεν έχει τελειώσει όμως η σειρά, τελείωσε. Όχι, τελείωσε. Το 2022 βγήκε. Και δεν έχει άλλη σεζόν. Όχι, δεν θα βγει. Εγώ θέλω όμως. Και γιατί τη λένε romantic killer? Γιατί σκοτώνει, με κάθε ευκαιρία προσπαθεί να σκοτώσει τον έρωτα γύρω της. Α, okay. Γιατί δεν θέλει να ερωτευτεί, ψυχολόγος μέσα μου ρωτάει. Γιατί δεν θέλει να ερωτευτεί συγκεκριμένα. Γιατί θέλει να μείνει αφοσιωμένη στα βιντεοπαιχνίδια. Okay. It is an option, είναι μια επιλογή και αυτή. Ναι. Σου λέει η κοπέλα, μια χαρά είμαι εδώ με τα βιντεοπαιχνίδια, μια χαρά είμαι με τη σειρά μου έτσι όπως την έχω καταστρώσει, μη μου ζαλίζετε τον έρωτα. Μια χαρά. Μια χαρά. Και ο Νικόλα και του την πρότεινε αυτή τη σειρά και είδαμε το πρώτο και το δεύτερο επεισόδιο μαζί και μετά του λέω, κοίταξε να δεις, επειδή εγώ την έχω δει 45 φορές στη σειρά, πήγαινε δες τη μόνο... 45 φορές! Ναι, μόνο, δεν του το είπα με τέτοιο τρόπο όμως, του λέω, άμα θες μόνο σου να τη δεις, δες την. Και μου λέει σήμερα το πρωί, Γεωργία, λοιπόν, ξυπνήσα σήμερα και μου λέει την είδα, την τελείωσα τη σειρά και μου λέει είναι τέλεια, 10 στα 10. Έβαλε 10 στα 10, δεν πήγε στο IBDM, πώς το λέει αυτό, ο πατέρας σου δεν παίρνει να δει ταινία, δει το rating στο IMDb. Πρέπει οπωσδήποτε να δει το rating. Μου την έχει δείξει αυτή την εφαρμογή ο παπάς, είναι μια εφαρμογή που κάνεις rating όλες τις ταινίες. Σιγά που δεν θα σημειούσε στο IMDb. Μου την έδειξε, δεν μου είπε να την κατεβάσει. Είναι μύηση όμως αυτή, σου λέει, κοίταξε όταν μεγαλώσεις και εσύ θα γίνεις μια σπαστική όπως είμαι εγώ σπαστικός. Μόνο και... εγώ όμως βλέπω ψαγμένα άνιμε και σειρές. Τι μόνο είναι? Εγώ βλέπω ψαγμένα δηλαδή. Είναι ερώτημα αυτό ή είναι κατάφαση? Ερώτημα. Φαντάζομαι δηλαδή... και άλλα παιδιά να μας γράψουν τα σχόλια. Δηλαδή να ξέρω, μ' αρέσει να βλέπω ξέρω εγώ... άνιμε που δεν τα βλέπει κανένας. Μ' αρέσει να βλέπω άνιμε που τα βλέπουν όλοι, που είναι ψαγμένα, που είναι συγκεκριμένα. Πάντως χθες μιλούσα με μια φίλη μου που έχει το ψευδώνυμο στο κανάλι Jacques Alexander, ναι. Η οποία ζει και εργάζεται στην Αμερική, η οποία αγαπάει πάρα πολύ τα ιαπωνικά, γνωρίζει πολύ καλά την ιαπωνική γλώσσα και αγαπάει και πολύ και τα άνιμε. Και της έγραφα στο Instagram, γιατί μιλάμε, ότι η γογό έχει ενθουσιαστεί με τα ιαπωνικά και ότι προσπαθεί από μόνη της να μάθει ιαπωνικά και μου έγραψε πολύ ωραία. Πού, ουράνιο τόξο. Είδες. Φτάνει. Το είδες. Το είδα. Μια χαρά. Μετά τη βροχή έρχεται πάντα το ουράνιο τόξο. Και μην πένα να σου δώσω χαιρετίσματα. Ναι.
Τώρα, αν μου το έγραφες τα ιαπωνικά, δεν θα ξέρω να σου το πω, γιατί εδώ πρέπει να παραδεχτούμε ότι έχεις ταλέντο στις γλώσσες. Εντάξει, εγώ ξέρω πολύ λίγα ιαπωνικά. Δεν ξέρω τόσα πολλά. Ναι, σιγά-σιγά. Σιγά-σιγά, μαθαίνεις σιγά-σιγά. Έχεις όμως, πιάνεις τις γλώσσες, ρε παιδί μου. Εγώ είμαι πιο. Εγώ δεν έχω αυτό το χάρισμα της γλώσσας. Το έχει ο μπαμπάς και το έχεις και εσύ αυτό το χάρισμα της γλώσσας. Επίσης, μόλις ανακάλυψα ότι είχε πάρα πολύ κόσμο στο εμπορικό. Πάρα πολύ κόσμο. Κυριακή, μεσημέρι. Τι άλλο περίμενες, μαμά, πες μου κι εσύ. Αυτά. Μα γιατί όχι Σάββατο. Γιατί όχι Σάββατο. Ναι, γιατί να μην είναι πολύς κόσμος το Σάββατο. Και το Σάββατο πρέπει να έχει κόσμο. Αλλά το θέμα είναι να βρούμε που θα σταθμεύσουμε. Είστε στα σκοτεινά τώρα εσείς, ναι. Θεατές μας. Έχει ένα μυστήριο. Σαν Halloween τέτοιο. Όλη αυτή η φάση είναι λίγο σπούκι. Μεταξύ, όλο το Instagram μου είναι γεμάτο με reels για το Halloween. Εντάξει, τώρα σταμάτησε βέβαια, επειδή πέρασε. Πέρασε το Halloween. Ναι, πέρασε. Πέρασε. Ναι, τέλειο Οκτωβρίου ήταν. Τώρα σε κανά δεκαήμερο θα αρχίσουν τα reels για τα Thanksgiving. Okay. Την ημέρα των ευχαριστίων θα αρχίσουν. Μεταξύ κάποιες συμμαθητρίες μου που έχουν πει ότι έχουν στολίσει δεν τρόπο τώρα. Είναι πολλά νωρίς πέτος. 1η Δεκεμβρίου. Το είπα. Εμείς 1η Δεκεμβρίου είπαμε. Θα στολίξουμε. Τώρα, κοίτα να δεις, ο πατέρας σου είχε δίκιο ότι δεν θα έβρισκα που να παρκάρω. Αυτό εκεί πέρα. Πού? Εκεί. Ή δεν χωράει. Χωράει τον αυτοκίνητο εκεί. Μπορούμε να πάμε να παρκάρουμε και πάνω. Μια χαρά, πάνω δεν νομίζω να βρούμε. Έχει πάνω, πάνω έχει. Βρήκες, είδες εσύ. Ναι, πάνω είδα ότι έχει. Εντάξει, δεν έχει και πολύ ήλιο. Ναι, ας είμαι πάνω. Είναι όλα γεμάτα. Δώσε αλήθεια να λέγεται ότι εγώ προσεχθήκα. Αντί. Η αλήθεια να λέγεται ότι εγώ προσεκτικά. Ναι. Πιο προσεκτικά από τον μπαμπά. Μεταξύ, τον οποίο δεν θα τον αφήσουμε να κάνει μοντάζ αυτό το βίντεο. Ναι. Μου ακούσει ότι λες ότι οδηγώ πιο προσεκτικά. Ναι. Έχουμε δύο οδηγούς για τα λεωφορεία που μας πηγαίνουν. Α, για πες. Και μας πηγαίνουν σχολείο και μας επιστρέφουν. Ο ένας είναι λίγο πιο προσεκτικός από τον άλλον. Ο άλλος οδηγάει πολύ γρήγορα. Πολύ γρήγορα. Ναι. Κακός. Και ενώ κοιτούσα έξω και λέω οδηγάει πολύ γρήγορα. Ενώ κάθομαι στις προστινές θέσεις. Και φοβάμαι να μην γίνει κανένα ατύχημα. Όχι, να μην οδηγάει τόσο γρήγορα. Επίσης, πες τη φάση που σχολούσες μια μέρα από το σχολείο και είδες την οικογένειά σου στον δρόμο. Α, ναι. Πες τη φάση λίγο να γελάσουμε. Με επέστρεφε το λεωφορείο από το σχολείο και όταν περνάμε ξυστά, όταν περνάμε το βιβλιοπωλείο, ξαφνικά βλέπω τη Θέκλα, βλέπω τον Νικόλα, βλέπω και τον πατέρα μου. Βλέπεις και τον Λάγκη. Εσύ να βγάζεις το σκύλο έξω. Ο Νικόλας να σε κοιτάει και να σου μιλάει, δεν ξέρω τι σου λέει. Οδηγίες θα μου δίνει. Και ο μπαμπάς να πήγαινε μέσα στο βιβλιοπωλείο. Και χάρηκα τόσο πολύ που κατευθείαν έβγαλα το κινητό και σου έστειλα. Θέκλα, είμαι έξω. Σας βλέπω. Σας είδα, ήμουνα έξω. Σας είδα από το λεωφορείο. I saw you. Μα δεν το είδατε το λεωφορείο, είναι πορτοκόκκινο. Μετά που μου έστειλες. Και το είδα μετά που με στείλες όμως. Το λεωφορείο. Το είδες. Την ώρα που περνούσα δεν το είδα. Μετά που με στείλες κοιτούσα στον δρόμο να το δω, αλλά ήδη είχες περάσει. Καταλάβες. Και είναι μεγάλο ή μικρό το λεωφορείο. Είναι μεσαίο. Όχι, είναι μεγάλο, ούτε μικρό. Ούτε μεγάλο, ούτε μικρό. Μάλιστα. Τώρα έχουμε κάνει διαδρομή μέσα στο πάρκινγκ. Όλο το πάρκινγκ έχουμε κάνει. Όλο το πάρκινγκ έχουμε διασχίσει.
Και τώρα βγαίνουμε έξω στο φως. Φως. Πάμε να παρκάρουμε στο επίγειο πάρκινγκ, εκεί που έπρεπε να είχαμε παρκάρει από τα Σαρχάς. Αλλά πού να ξέρεις ότι ο μπαμπάς είχε δίκιο. Ο πατέρας σου είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις ανδρών που έχουν δίκιο. Πλάκα κάνω και άλλοι άντρες έχουν δίκιο. Αλλά συνήθως λένε ότι μόνο οι γυναίκες έχουν δίκιο. Όχι, όχι, και οι άντρες έχουν δίκιο. Να είσοδος εδώ. Και όσο σκεφτόμουν πώς θα παρκάρουμε. Άρα θα βρούμε κάπου εδώ και θα πάμε από εδώ να μπούμε. Μια χαρά. Θυμάμαι σε κάποια φάση το 2020, Θεκλά, mm-hmm. που είχαμε το παλιό μας σκύλο, τον Elvis. Πώς λέμε το παλιό μας αυτοκίνητο. Αναπαύσου εν ειρήνη, Elvis. Άρα επί Elvis, γιατί μόλις μάθαμε ότι έχεις πάει στον παράδεισο, ναι. Και γελάμε γιατί ήταν αστείος ο τρόπος που το μάθαμε, όχι γιατί ήταν αστείο. Το 22 πέθανε αυτό το σκυλί. Έλα, εμείς ενημερωθήκαμε. Και ο πατέρας μας, αντί να μας το πει, μας το πει πριν από κανένα μήνα. Και μας λέει, ο σκύλος σας ο παλιός πέθανε. Αυτός που νομίζατε για ζωντανό, δεν ζει. Ναι. Λοιπόν, τον είχαμε πάει βόλτα έξω από το εξοχικό. Έξω από, τέλος πάντων, το εξοχικό που ήταν. Κατάλαβα, ναι. Το σόι της βιολογικής μου της μάνας και ο σκύλος είχε πάθει ηλίαση. Ηλίαση. Νομίζω. Πώς τα καταφέρατε να πάθει ο λόγος. Νομίζω κάτι είχε πάθει από την πολύ ζέστη, πώς το λένε αυτό, την πολύ ζέστη. Ηλίαση παθαίνεις, ναι. Μυρίζει τίγανη την πατάτα το αμάξι. Ναι, δεν είναι το αμάξι να παίξουν, ναι. Λοιπόν, αυτή, μέχρι να παρκούν, μα είδες πόσο κόσμο έχει το μόνο. Ωραία, φίλε, ναι. Και τον λούζουμε με νερό έξω και τελικά έζησε. Και ήταν κάπως σαν το πεθαμένο το πτώμα που ήταν με τη γλώσσα έξω. Ήταν σαν το ζωντανό το πτώμα, ήταν σαν το πεθαμένο το πτώμα. Ναι. Και εγώ φοβήθηκα και έζησε το καημένο. Έζησε το πτωχό. Και μου λέει ο πατέρας, ναι, έζησε όλα καλά. Όλα good. Όλα good. Εντάξει, να πούμε όμως ότι όταν μετακομίσατε στη Λάρισα το δώσατε σε μια άλλη οικογένεια και εκεί δύο χρόνια μετά που τον πήρε η άλλη οικογένεια άφησε την τελευταία του πνοή, δεν άφησε την τελευταία του πνοή στα χέρια σας. Να το πούμε και αυτό. Να τα λέμε και αυτά. Και ο μπαμπάς δεν ήξερε πώς να σας το πει. Εγώ, εμένα όταν μου το είπε από το 23, του είπα, κοίταξε, πρέπει να ενημερώσω τα παιδιά ότι το σκύλι τους... Ένα χρόνο μετά το έκανε. Έχει εκπνεύσει. Θα το πω. Ένα χρόνο μετά από τη συμβολή σου όμως το έκανε. Ναι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν το έκανε. Ένα χρόνο μετά το έκανε. Του λέω, είναι το σωστό και το δίκαιο είναι να γνωρίζουν ότι το πρώην σκυλί τους έχει πνεύσει. Εντάξει, εγώ θα ξενέρωνα άμα το άκουγα. Κοιτάξτε, νομίζω καλύτερα που το είπε σε μια φάση που ήδη υπήρχε νέο σκυλί, ήδη είχε... Σε κάποια φάση όμως, από το 2020, 2021, 2022, ξέρω εγώ, μια φορά στο τόσο ρωτούσαμε, παπά, να μας δείξει τον Elvis στο Facebook. Και σας έδειχνε παλιές φωτογραφίες. Ναι, βασικά δεν μας έδειχνε καν. Αυτός ήξερε τι είχε γίνει, αλλά σου λέει, τι να τους πω τώρα, πέθανε και ο σκύλος τους. Φοβερή. RIP Elvis. RIP. Έζησε σε 4 χρόνια. 4 καλά χρονάκια. Ναι. Ζωή σε λόγου μας. Όχι να πω κιόλας πως είχε επιληψία το σκύλι. Είχε και επιληψία. Έπινε και τα χαπάκια της επιληψία. Το κακόμοιρο. Εντάξει, δεν γελάμε. Εντάξει, που ήταν άρρωστος. Δεν είναι λόγος να γελάμε, αλλά... ήταν αστείο να βλέπεις ένα μικρούλι να παίρνει χαπάκια. Τέλεια. Τέλεια, όλα καλά. Άρα επί, rest in peace, Elvis. Αναπαύσου εν ειρήνη. Αναπαύσου εν ειρήνη. Okay. Λοιπόν, αυτά. Σας χαιρετάμε. Bye!